Στεφανογράφημα λοιπόν και σήμερα. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης Θαρώμα. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι έτοιμος. Κάνω το σταυρό μου γιατί, ναι, γιατί έτσι ξεκινάω πάντα. Τα δύσκολα όλα τα κάνω το. Ναι. Θα σου πω πάρα πολύ αργά. Δεν έχουμε θέμα. Δεν έχω πρόβλημα. Κάθε μέρα κάνω διάδρομο 1 ώρα και 20 λεπτά. Μία ώρα και 20 διάδρομο τέτοιο. Βέβαια. Έχω ένα δικό μου τρόπο. Ναι. Που κάνεις διάδρομο. Ναι. Στο δείξω τώρα. Μου το δείξω τώρα. Θες να ανέβω. Ξεκινάμε. Ναι. Ανέβα. Κοίταξε, ανεβαίνεις, πατάς τα πεζοδρόμια, αφήνεις το διάδρομο να τρέχει και περνάει 1 ώρα και 20 λεπτά. Αλλά τώρα θα περπατήσω όμως. Για πάρτι σου. Θα περπατήσει. Λοιπόν, η Άννα σε έχει βάλει σε πρόγραμμα διατροφής καθημερινό. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν έχει γεννηθεί που θα με βάλει αν υποχρεώσει να κάνω κάτι. Τα κάνω όλα για τον εαυτό μου και νομίζουν οι άλλοι ότι τα κάνω για αυτούς. Αν έπρεπε να επιλέξεις μία εβδομάδα αυστηρής δίαιτας ή μία εβδομάδα ολικής αποχής από το σεξ, τι θα διαλυγείς? Το 3. Τελικά το κορίτσι θα το πάρεις, τι θα γίνει με σένα? Δεν θα είχα πρόβλημα. Ζηλεύεις? Ζηλεύω πάρα πολύ. Ζηλεύεις πολύ. Κάνεις και σκηνή ζηλωτυπίας? Κάνω σκηνή, ψάχνω τηλέφωνα, έχω ένα φίλο που έχει συνεργείο που καλύπτει τηλεοπτικά. Εκπομπές και έχουμε συμφωνήσει μαζί και έχει ένα μικρό ντρόν και πετάει πάνω από την Άννα συνέχεια γιατί βλέπω. Συνεχίζεις ταγμένος στον Αντένα? Δεν είμαι ταγμένος πουθενά. Ο Αντένα έχω μια συνεργασία 4-5 χρόνια, μια χαρά είναι μέχρι στιγμής. Όταν τρέχουμε και άλλο τον Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ραντεβού, ναι, με το φιλαράκι σου, το Θεσσαλονικιό, τον Αντώνη Κανάκη, ναι, έκανες. Με τον νέο διευθυντή του Αντένα, της Prime Time. Τι ραντεβού? Ραντεβού, επαγγελματικό. Όχι, δεν έχουμε κάνει. Τελευταία φορά που συναντηθήκατε? Καμιά διετία υπήρξε μια. Είχαμε κάνει μια συζήτηση που παραλίγο θα πήγαινα και εγώ στο Αρβίλα και δεν έγινε. Διαλόγους στο νέο Αρβίλα? Όχι, στο παλιά, πριν 2-3 χρόνια. Όταν είχε. Ναι, α, μάλιστα. Αλλά. Όχι, δεν έγινε. Ζήτησα εγώ 1 εκατομμύριο, δίνω αυτή 800 χιλιάρικα. Δεν τα βρήκαμε. Ισχύει ότι έχει πρόταση του χρόνου για το MasterChef ως καλό σεφ? Καλό σεφ δεν μπορώ να πω ότι είμαι. Μαγειρεύω σπίτι μου για μένα και τους φίλους μου καλά. Ως καλός μάγειρας λοιπόν, εσύ έχεις πρόταση για το MasterChef? Όχι, δεν ισχύει. Γιατί η Νέτα από το Ισραήλ πιστεύεις ότι έφαγε τη Φουρέιρα στην Eurovision? Γιατί θεωρία κατά Ρέι, χοντρή είναι ο Ρέι. Πάρα πολύ ωραία. Θα έλεγα να τον τρέξουμε λίγο τον Δημήτρη, αλλά. Ναι, ρε, τι, πάνε. Λέγε. Σε κουράσαμε. Όχι, καθόλου, σήμερα. Φέτος είναι η χρονιά που για πρώτη φορά θα κάνεις περιοδεία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα με τις εκκλησιάζουσες. Είσαι έτοιμος γι' αυτό, Δημήτρη Σαρώμα? Αχ, δεν ξέρω. 55 παραστάσεις σε 2 μήνες. Οπότε να έρθει. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Δημήτρης Σαρώμας, κυρίες και το κύριοι, κυρία μου. Έτρεξε στο 17 με κλίση 7. Το 17 με κλίση 7! Ξεκόπηκε η απάντησή του σε αυτό που κάτι θα είπε στον Στέφανο, γλυκό. Γλυκό ήταν. Είμαι σίγουρα. Όχι, αλήθεια, αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Στο λέω αλήθεια. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο να το καταφέρει αυτό ο άνθρωπος. Δεν είναι. Και θέλω να πω ότι μου έκανε εντύπωση αυτό και για του Radio Arvilla που είπε. Πρώτη φορά το ακούμε έτσι. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ακούσει ποτέ. Νομίζω ούτε εσείς το έχετε ακούσει. Ότι είχε γίνει πρόταση από τον Κανάκη για να είναι στο τραπέζι του Radio Arvilla. Και είναι και συγκεκριμένη παρέα. Δεν είναι ότι την ανανεώνουν, ας πούμε. Δηλαδή είναι μεγάλο να σου κάνει πρόταση. Και είναι φίλοι, δηλαδή είναι το Σταθ Παναγιωτόπουλο. Είναι πάρα πολύ φίλοι. Όλοι αυτοί είναι φίλοι εκεί πέρα. Ναι, ναι, ναι.